Κύριος Δαβέτας είναι εδώ. Σας καλωσορίζω. Γεια σας. Έχει έρθει από τη Γαλλία ο καθηγητής. Είναι καθηγητής φιλοσοφίας τέχνης. Ναι. Στο Παρίσι, στέλεχος της Ένωσης Κεντρών και τον παρουσιάζω για πρώτη φορά. Κατεβαίνει στο Ευρωψηφοδέλτιο της Ενώσεως Κεντρών. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης εδώ καθηγητά, κύριε Δαβέτα. Πόσοι έχουν σκοτωθεί? Ο κύριος Δαβέτας είναι καθηγητής φιλοσοφίας στο Παρίσι, τέχνης. Πείτε μου, κύριε Δαβέτα, πόσοι έχουν και υποψήφιος ευρωβουλευτής. Πόσοι σκοτωθήκαν στο Παρίσι στις συμπλοκές με τα κίτρινα γυλαίκα? Θα σου το πω αμέσως. Μία μικρή διόρθωση μόνο, επειδή δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη τίποτα. Καλά, εντάξει. Θα είμαι υποψήφιος στις εκλογές για να είμαστε. Το υποψήφιος το παίρνω πίσω. Μην δημιουργηθεί καμιά τριβή με τον κύριο Λεβέντη. Πάμε παρά. Όχι, είναι εξαιρετικό σαν παιδί. Ναι. Λοιπόν, στο Παρίσι οι νεκροί και από τις δύο πλευρές έχουν ξεπεράσει τους 12 με 15 νεκρούς. Οι τραυματίες και από τις δύο πλευρές. 12 με 15 νεκρούς, ναι. Και από τις δύο πλευρές. Και από τις δύο πλευρές. Οι περισσότεροι βέβαια είναι. Από την γυλαίκα και από την αστυνομία. Ναι. Οι περισσότεροι βέβαια είναι από τη μεριά των διαδηλωτών. Αλλά και η χρήση, η αμοιβαία χρήση από τη μία πλευρά δακρυγόνα και από την άλλη μολότοφ έχει δημιουργήσει πάνω από 200-250, ίσως και παραπάνω τραυματίες, σοβαρά. Και όταν λέω σοβαρά, άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει δάχτυλα, έχουν χάσει χέρια, έχουν χάσει μάτια. Δηλαδή μιλάμε για μια φθορά η οποία θυμίζει πόλεμο. Και όλα αυτά σε ένα πολιτισμένο κράτος, το οποίο πολιτισμένο εισαγωγικά, το οποίο υιοθετεί τους θεσμούς και τους νόμους. Η Μολότοφ τι είναι στο Παρίσι? Είναι ποινικό αδίκημα. Είναι ποινικό αδίκημα. Είναι ποινικό αδίκημα. Βεβαίως, βεβαίως. Και μάλιστα τώρα ο Μακρόν, πριν από ένα μήνα νομίζω, 20 μέρες, άλλαξε τον νόμο. Την καμερά σας, παρακαλώ. Ναι, άλλαξε τον νόμο και έκανε τον νόμο ακόμη πιο αυστηρό, με αποτέλεσμα να οι ποινές να είναι πραγματικά πολύ ισχυρές για τη χρήση και Μολότοφ, αλλά και από την άλλη μεριά και κάποιων δακρυγόνων, τα οποία δεν έχουν τη σωστή, την αναγκαία στιγμή τη χρήση τους. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει μια οργή εκ μέρους της γαλλικής κοινωνίας, η οποία έχει μια οργή απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση που συνεχίζεται και η οποία θέλει ένα αίσθημα δικαίου. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για κράτος δικαίου χωρίς να υπάρχει εφαρμογή των νόμων μέσα σε ένα πνεύμα δικαίου. Και μάλιστα, αυτό το οποίο γίνεται εδώ πέρα δεν είναι πνεύμα δικαίου. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά. Σας παρουσιάζω για πρώτη φορά, καλά δε από υπό την ιδιότητα κτλ. Γιατί δεν έχει οριστικοποιηθεί. Να ευχαριστήσω θερμά τον. Ένα πολιτικό ερώτημα, ναι. Μπορώ. Ένα πολύ γρήγορο. Ναι, γρήγορα. Μήπως, πολύ γρήγορα. Μήπως αυτός ο νόμος διευκολύνει γιατί μετά τις εκλογές κατάσταση ώστε οι διάφοροι υποστηρικτές της σημερινής κυβέρνησης. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Παλάσια.